Οι Ρώσοι σήμερα έπληξαν το Τσερνίχιβ με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων, με τις οποίες κατέστησαν ανενεργές τρεις ουκρανικές ταξιαρχίες, οι οποίες προορίζονταν για ενίσχυση στο Ντομπάς του ουκρανικού αμυντικού άξονα σε Βέρσκ-Μπάχμουτ. Παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν σημαντικά εδαφικά κέρδη στην περιοχή του σε Βέρσκ-Μπάχμουτ, ωστόσο σύντομα αναμένεται να εξαρθρώσουν εντελώς την αμυντική διάταξη των Ουκρανών και να πετύχουν μια στρατηγική σημασία νίκη. Οι Ουκρανοί ήθελαν να αποστείλουν μεγάλες ενισχύσεις στην πρώτη γραμμή άμυνας, αλλά οι Ρώσοι έδρασαν εγκαίρως. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 25 πύραυλοι κρούς. Οι ρωσικές πυραυλικές δυνάμεις διέλυσαν την 57η μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού στο Τσερνίχιβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ουκρανική διοίκηση επιχειρεί να αναπληρώσει τις απώλειες της ταξιαρχίας με στρατολόγηση ανδρών της περιοχής ηλικίας 18 έως 60 ετών. Στην ίδια περιοχή χτυπήθηκε η αποθήκη όπλων και πυρομαχικών της 81ης ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, όπου και χάθηκε σημαντικό μέρος του οπλισμού της και χτυπήθηκε το στρατόπεδο της 300ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας, που ετοιμαζόταν ασταλή για να συμμετάσχει στις συγκρούσεις στο Ντομπάς.